νύχτα στα σπίτια με οικογένειες. Είναι ήσυχες. Δεν έχουν μυστικά. Εκτός από το δικό μας. Καμιά φορά βλέπω ξανά το τριχωτό τέρας να έρχεται προς το μέρος μου. Και τότε φοβάμαι πολύ και ξυπνάω. Το κακό είναι ότι ξυπνάνε κι άλλοι μαζί με μένα. Μάρκο, Μάρκο! Το τέρας! Μάρκο! Το τέρας! Βοήθεια! Βοήθεια! Σταμάτα, Μάρκο και Μάρκο! Μάρκο! Τι έγινε? Μπορώ να κοιμηθώ μαζί σου, ο Μάρκος με αφήνει. Έλα. Πρόσεξε όμως, Φίφη. Ο Γιαννάκης, μικρό στο μάτι, μεγάλο στο κρεβάτι. Καλά, είσαι τίγκα διαστραμμένος, αγόρι μου. Δεν φτάνει που κοιμάσαι στο κρεβάτι μας, αλλά μας πετάς και το δίθε σου πιέσου στη μούρη μας. Κι εγώ κάθομαι και αντέχω την ποδαρίλα σου. Την ποδαρίλα μου. Την ποδαρίλα μου. Τι κάνεις, μωρέ, σταμάτα! Με την παρέλα κράστανα, έτσι. Σταμάτα, Θανάση, τι κάνει. Τι είναι αυτό το σπιάνι, πού το βρήκες? Εγώ αυτό το βρήκα εδώ. Ο Γιαννάκης πού είναι? Μαρκό. Α, Φίφη, γιατί δεν κοιμάσαι στο κρεβάτι σου, παιδί μου? Γεια σας. Γεια σας, λέει. Άκουσα τι είπε. Ελένη, αν συμβαίνει αυτό που υποψιάζομαι. Όχι, αποκλείται να συμβαίνει αυτό που υποψιάζεσαι. Εγώ νομίζω ότι συμβαίνει αυτό που υποψιάζομαι. Ψυχραιμία, Διονύση! Ποιος το έκανε αυτό? Ποιος το έκανε αυτό? Ποιο? Η Διονύση μου, μην τους την πείσει με το φως. Πιστεύω, πάλι τα ίδια μου, Ελένη. Κάθε οικογένεια έχει και τα μυστικά της, λέει η γιαγιά Ιφηγένεια. Αυτά είναι που τους κρατάνε ενωμένες. Εμείς όμως κάθε φορά που τσακωνόμαστε, τα βγάζουμε παράρτημα στη γειτονιά. Γι' αυτό δεν ξέρω για πόσο ακόμα θα μείνουμε ενωμένοι. Πρόσεκα, Ιλένη μου, πρόσεκα. Ποιος το κάνει αυτό, ρε παιδιά? Τι λέει ο Ντομή? Τι λέει, ρε? Είμαι κόκκινος, θέλω να παραμείνω στο λιμάνι, άρε μεγάλε. Έρε, εμείς θα πάρουμε τον τάβλ και θα δικαιωθούμε, άσε τώρα. Δεν θα φορούσα ποτέ τη φανέλα του Παναθηναϊκού, ακόμη και αν δεχόμουν μια πολύ καλή πρόταση από οικονομικής πλευράς. Σωστός. Καλημέρα σας. Καλώς το λέτε. Εσείς πιστεύετε ότι εκτός από πρωτάθλημα θα πάρουμε και κύπελο φέτος? Ολυμπιακοί είστε? Ναι. Ναι, γιατί εσείς τι είστε? Παρακαλώ τον κύριο Σπύρο και Διονύση Μαυροτσούκαλο. Ο Σπύρος ο Μαυροτσούκαλος είμαι εγώ. Αν είσαι τίποτα ασφαλιστής, τζάμπα ήρθες. Και αν είσαι και προμηθευτής, ακόμα χειρότερα. Τα έχουμε όλα. Άμα θέλετε καμιά φαναρτζοδουλειά, πηγαίνετε αλλού, γιατί απέναντι είναι κλειστά. Γιώργος Γεωργόπουλος, Υπηρεσίες Ειδικών Ελέγχων. Όπως λέμε εφορία. Όπως λέμε εφορία. Όπως λέμε κλάφτα χαρά λέμε. Τα παιδιά κάνουν πλάκα, σκάστε. Να σας ετοιμάσω ένα μεζεκλίτι, μια μπυρίτσα, τι να φέρω? Να μου φέρετε τα βιβλία των τελευταίων 4 χρόνων. Αυτό είναι εύκολο. Δεν το λες? Αν θέλετε μπορείτε να καλέσετε και τον λογιστή σας. Αυτό είναι δύσκολο. Αυτό το λες. Επίσης θέλω ένα μίσχο χώρο για να ξεκινήσω τον λεπτομερή έλεγχο. Σήμερα από την ώρα που ήρθατε μας έχετε ζαλίσει με αυτόν τον έλεγχο. Έλεγχο. Τι είναι αυτό ο έλεγχο? Τι πρέπει να γίνει αυτό? Έχω χάσει τον έλεγχο, παιδιά, είμαι σε απόγνωση. Χαίρετε, κύριε. Α, να σας στήσω και τον κύριο Διονύση Μαυροτσούκαλο, ο αδερφός μου. Έχει 5 παιδιά. Βάλτε πεθερά γυναίκα, 8 μελής οικογένεια. 8 στόματα για να τα θρέψεις. Θέλει. Γιατί με κοιτάτε έτσι, κύριε? Δεν έχω όλο το μήνα μπροστά μου. Θέλω τα βιβλία για να ξεκινήσω τον έλεγχο. Ωραία, καθίστε που νομίζετε μέσα στο μαγαζί. Έτσι αλλιώς άδειο είναι. Καθίστε. Εφορία. Και τι θέλει? Κάνει έλεγχο στα βιβλία. Ποια βιβλία? Στα βιβλία, ρε παιδί μου, γενικώς αυτά που έχουμε, τα βιβλία. Αυτά που δίνουμε στην εφορία, αυτά που κρατάμε στο σπίτι δηλαδή. Στην εφορία. Α, τα ψεύτικα, βέβαια. Ποια ψεύτικα? Τα ψεύτικα, τα λόγια, τα μεγάλα. Αφήστε τα τραγούδια και φέρτε παραστατικά, τιμολόγια, δελτία αποστολής, όλα. Τώρα τα φέρουμε σε λίγο, θα τα φέρουμε. Τώρα! Να πάω να φέρω και τα δικά μου. Καλά μου είχαν πει για αυτό το μαγαζί. Άντε να τελειώσω την τάξη, να φύγω από το σπίτι. Δεν αντέχετε όλο ο πατέρας μου. Δεν αντέχετε. Να περάσει η Εύα σε ένα πανεπιστήμιο, εγώ δεν θα περάσω πουθενά. Θα την παστακωθώ στο Σβέρκο και θα πάμε να μείνουμε μαζί. Έλα εδώ, ρε. Έλα εδώ. Κοίτα ακόμα να αποκτύψει ο Παναγιώτης. Τι κορμί είναι αυτό? Ο Παναγιώτης και το κορμί θα τους λέμε. Τι έγινε, τα βρήκατε με την Αφρούλα? Όχι, μου κάνει μούτρα. Αλλά δεν πειράζει, θα το παίξω λίγο διάφορο εκεί και. Όπω φίλε, ζαλίστηκα, ε. Τι κορμάρα είναι αυτή? Ναι, η αλήθεια είναι ότι η κοπέλα έχει ωραίο κορμί. Τυχερός ο Παναγιώτης. Τυχερός. Τέτοιος κόλλος ούτε στον ύπνο μας. Ούτε στον ύπνο μας, αδερφέ, τέτοιος κόλλος. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο κόλλο.
Δεν έχω ξαναδεί μεγαλύτερα λιγούρια από εσάς. Εμείς σε μέρε που νομίζαμε ότι είστε και διαφορετικοί. Για ποιον ακριβώς λόγο νομίζαμε ότι είναι διαφορετικοί? Καλέ, γιατί είμαστε! Όχι, με συγχωρείς, εγώ δεν είμαι καθόλου διαφορετικός. Αυτός δεν είναι καθόλου διαφορετικός. Και άμα με φτύνουνε, γίνομαι και χειρότερος. Πάω για μάθημα. Έλα ρε, μεγάλε. Για χάρη μου θα γίνεις και καλός μαθητής τώρα που τελειώνεις το λύκειο. Παιδιά, ακούστε και θαυμάστε. Ευάκη, καταλαβαίνεις ότι αυτό έγινε για πλάκα, έτσι? Καλά, αγόρι μου. Κοίταζε εσύ τον κόλο της Αλεξοπούλου και άσε με εμένα. Γιατί και εγώ για μάθημα πάω. Αφουλά, φουλά. Συγγνώμη, αλλά το φτύνεις μια εβδομάδα τώρα. Τι θες να κάνω? Ήθελα να σου τη βγει, καταλαβες. Οκ, θα το κάνω μηνιαίο το φτύσιμο. Γιατί δεν σου πέρασε ακόμα? Ξέρω, αυτό παραλίγο να πάνε με την Εύα. Καταρχήν, δεν πήγανε με την Εύα. Το ξεκαθαρίσαμε αυτό. Και κατά δεύτερον, σ' αγαπάει, βρε, το παιδί. Και αφού με αγαπάει, γιατί κοιτάει ξένους κόλους? Αφουλά. Άντρες είμαστε. Να μην θαυμάσουμε ένα κόλο. Το ωραίο. Έτσι κι αλλιώς είναι πλάκα. Πλάκα του κόλου όμως. Ρε τον Παναγιώτη. Κάνε σαν κουράκι, κατσικλώνει. Τι θα γίνει με τα τιμολόγια? Έρχονται, φέρτε τα τιμολόγια, παιδί μου. Φέρτε τα τιμολόγια. Πρέπει να μείνουμε ψύχρεμοι και συγκεντρωμένοι, αδερφέ. Καλημέρα σας, αδελφοί. Η Αγλαία. Σπύρο, τώρα δεν είναι για η Αγλαία. Τώρα έχω το λεωφορείο. Α, την Αγλαία τώρα. Ναι, αλλά έπρεπε να τα σχολείο. Άρα ήρθε για μένα. Τι θα γίνει με τα τιμολόγια? Έρχονται, φέρτε τα τιμολόγια, παιδί μου. Πρέπει να μα φέρτε τα τιμολόγια. Τι έγινε, ρε παιδιά? Το ξεφορτωθήκατε το μαλλιά? Πρέπει να πάθα κράμπα, μάλλον. Γεια σας, κυρία Αγλαία, τι μου κάνετε? Ευλόγησον, κύριε Κεράσιμε. Τι θα προσφέρουμε στην κυρία Αγλαία? Ένα τήλιο, Σπύρο μου. Ένα τήλιο για την κυρία Αγλαία. Ακόμα στο τήλιο είμαστε. Πρέπει να σου κάνω ιδιαίτερα, δεν προχωράει το πράγμα. Εσύ. Θα κοστίσει λίγο παραπάνω, αλλά θα το βάλεις έξω. 3.500 ευρώ χαρτί υγείας. Μα τι το κάνετε? Το λέει αυτό. Το λέει αυτό. Αυτό, ναι, ναι, κοιτάξτε. Χαρτί υγείας είναι γιατί πίνε. Πήρα πάνω στην τουαλέτα, το χρησιμοποιούν χαρτί υγεία. 4.500 ευρώ σαπούνι. Το σαπούνι. Ναι, λόγω της μπύρας πάλι. Πάνε στην τουαλέτα σαπούνι. Είναι λιώνει αυτό, δεν είναι? 9.000 ευρώ ζαμπόν. Τι? Αχ! Ανέβε το ζαμπόν, ξέρετε, λέει, ας πούμε, πήρα. Φέρει ένα ζαμπονάκι, φύρα. Δεν είναι τίποτα αυτό το ζαμπόν. Ό,τι άλλο θέλετε να με ρωτήσετε, μην το πείτε καθόλου. Θα σας βοηθήσω εγώ. Οι γυναίκες είναι σαν τις ομάδες. Άλλες παίζουν στο τοπικό, άλλες τώρα στο τεχνικό. Άλλες β' εθνική και άλλες στην α' εθνική. Εντάξει, πάντα παίζουν και οι αναπληρωματικές. Α, ναι, γιατί είναι και οι αναπληρωματικές. Εντάξει, κορίτσια, εμείς δεν είμαστε μαζί σας μόνο για την εξωτερική σας εμφάνιση. Πες και εσύ, Μάρκο. Θα πω και εγώ τώρα, είμαστε μαζί σας και για τον εσωτερικό σας κόσμο. Εγώ δεν είμαι μαζί σου γενικά, το κατάλαβες. Αυτό είναι να σου στείλω και SMS. Έλα, ρε, μωρό μου. Αφού με αγαπάς και το ξέρω. Αλλά και εγώ για χάρη σου συγκράτω το κυνηγό που κρύβει μέσα του κάθε άντρας. Τι κρύβεις μέσα σου εσύ? Ένα κυνηγό. Κρύβεις και εσύ κυνηγό, Μάρκο μου? Ένα, μην κρύβω κι εγώ ένα κυνηγό μέσα μου. Απλά δεν τον αφήνω και πολύ συχνά να βγει παρά έξω μου. Λοιπόν, αγόρια, δεν κόβετε αυτές τις μαλάκες λόγω μη σας διάολο στείλουμε. Άιντε, άιντε! Πολύ γλυκομήλιτο είναι το κορίτσι σου τώρα τελευταία. Αυτό που λες το έχω προσέξει κι εγώ. Αλλά μου φαίνεται ότι αυτό με τον κυνηγό το τσιμπήσαμε κι εμείς λιγάκι. Να σας προσφέρουν κάτι? Είναι σπεσιαλιτέ του καταστήματος. Δεν θέλει τίποτα. Κοίτα, κάτσε. Όλα αυτά τα βιβλία, ρε παιδιά, δικά μας είναι. Δικά μας. Πού τα είχαμε τόσο καιρό? Έλατε. Πήγα, ήρθα, πήγα, ήρθα. Καρφωμένος εκεί έτσι. Δεν πίνασε. Όλοι οι άνθρωποι έχουν μια χίλια φτέρνα. Έκανε ένα κόλπο. Άμα φτιάσει, έπιασε. Δεν έπιασε. Συγγνώμη. Παρακαλώ. Σας έχει πέσει μια επιταγή εδώ μέσα. Α, ξέρετε, εμείς ό,τι πέσει και όποιος το βρει το παίρνει. Πάρε την επιταγή, παρακαλώ, μην παραπέσει κάπου και τη χάσετε. Ούτε στρώμα να πλαγιάσω. Ξέρετε, εσείς τη βρήκατε, εσείς θα την κρατήσετε. Θέλετε να το συνεχίσουμε αυτό, κύριε Μαυροτσούκαλε? Χρηματισμός δημοσίου υπαλλήλου. Ούτε φως για να διαβάσω. Καλά, ρε χαμένε, Φώτη. Πού την έβαλε στην επιταγή, ε! Ξέρετε πόσο καιρό την ψάχνω. Ευτυχώς που την βρήκατε, ευτυχώς. Λοιπόν, περιμένω να μιλήσω λίγο στον Διονύση και έρχομαι. Ο λογιστής σας? Ο εφοριακός μας. Διονύση, να σου πω ένα λεπτό. Όχι, να μην μου πεις. Πάλι πια. Είπαμε, εσύ το κελί σου, εσύ το κρεβάτι σου και άλλο το δικό του. Έγινε κατανοητός. Μα και εγώ γι' αυτό ήθελα να σου μιλήσω. Ήθελα να σου πω ότι καταλαβαίνουμε και από εδώ και πέρα θα είμαστε πιο προσεκτικοί. Δηλαδή, αυτό που έγινε χθες δεν θα ξαναγίνει. Α, μπράβο, έχουμε και κάτι καλό. Μπράβο, κορίτσι μου. Ναι, μέχρι τα τέλη Μαΐου, γιατί μετά φεύγουμε οι δυο μας. Μας υποχρεώσατε. Κοίταξε, αφού το τραπέζι απέναντι, παίζετε το μέλλον και του Σπύρου και το δικό μου και του μαγαζιού. Το δικό σας πρόβλημα θα το συζητήσουμε αργότερα, αν είμαστε βέβαια εδώ. Γιατί έχετε σκοπό να πάτε στο εξωτερικό? Όχι, στο εσωτερικό. Στο πολύ εσωτερικό. Ναι, okay. Χέρ. Α, δουλέψτε, κύριε, κάντε τη δουλειά σας. Ποια
Διονύση. Ξέρεις τι σκέφτηκα, να μου βρεις ένα καλό δικηγόρο. Όχι, ρε, μην λες τέτοια πράγματα. Αφού η Εύα είναι τόσο καλή στα μαθηματικά, γιατί δεν κάθεται δίπλα στον κύριο να δει αν κάνει σωστά τις πράξεις. Ο εφοριακός. Καλά λέει ο Σπύρος, καλά λέει. Να έρθει το κορίτσι να το βοηθήσει το παλικάρι. Γιατί, απαγορεύεται, απαγορεύεται. Έχω μια αγωνία, αδερφέ. Δεν ξανακάνω φυλακή. Δεν ξανακάνω. Συγγνώμη. Δουλεύω. Οπ, μπορώ μου. Περίμενε να στάσει να φυλακή. Έλα, έλα τώρα, ιδέες και ξεράσματα, έλα. Τι έγινε, μωρό μου, τι έχεις. Τίποτα, απλά σκεφτόμουν σε ποια κατηγορία παίζω. Πρώτη, δεύτερη, β' αεραστεχνικό, πρωτάθλημα παιδών, τι. Έλα, μωρέ, μια πλάκα κάναμε, θύμωσες. Α, ναι, όχι, μωρέ, κι εγώ πλάκα έκανα. Αφού κάνουμε όλη πλάκα, γιατί δεν γελάμε. Μήπως τελικά είμαι αναπληρωματική. Μήπως. Μήπως είσαι εσύ αναπληρωματικός. Μήπως. Δεν ξέρω, σκέψου το. Έλα, θέλεις να τώρα. Τι λέει ο κυνηγός, πιάσαμε τίποτα καλό σήμερα. Άλλοι με την κυνηγάτε εσείς, με ακόντιο σφεντόνα. Με παρακάδι. Με το βλέμμα. Κοιτάζουμε κάπου και ντάν. Ώστε το παραδέχεσαι δηλαδή. Τι παραδέχω. Ότι κοιτάζεις κάπου και ντάν, παίζει το ματάκι σου δηλαδή. Όχι μωρέ τώρα και θέλω να φάω, τέλειωνε με τους τύπους, αφού δεν υπάρχουν λέμε. Λοιπόν, οτιδήποτε θελήσετε, εμείς θα είμαστε δίπλα. Αν θέλετε να μας ενοχλήσετε, θα είμαστε στη διάθεσή σας. Τι έγινε, τι έγινε. Από το κλείσιμο της πόρτας, κατάλαβα ότι μάλλον θυμώσανε. Έλα μωρέ, αφού είναι γνωστό ότι οι γκόμενες δεν έχουν την αίσθηση του χιούμορ όπως την έχουμε εμείς, τι να κάνουμε τώρα. Μήπως όμως εμείς την παραέχουμε και το παρακάνουμε λιγάκι. Έλα μωρέ, μια πλάκα κάναμε εκεί, δεν έγινε και τίποτα, θα τους περάσει. Πάμε λίγο γιατί ανησύχησα. Πάμε γιατί και εγώ ανησυχώ. Λοιπόν κορίτσια, να κάνω μια σοβαρή ερώτηση. Μήπως έτσι λιγουλάκι μας ζηλεύετε. Μήπως λιγουλάκι να πας στο διάολο που θα μας πεις ότι σας ζηλεύουμε κιόλας. Εντάξει παιδιά, μια πλάκα, ήταν ως εδώ. Τελείωσε, ειρήνη μην. Και γιατί μιλάτε τόση ώρα γονατιστή. Λοιπόν, παιδιά, κοιτάξτε. Ένα αστείο ήταν ως εδώ. Ειρήνη μην. Κανονικά, θα πρέπει να φυλάτε το χώμα που πατάμε, να πίνετε κρασί από το γοβάκι μας. Πώς θα πιούμε ρε κρασί από το γοβάκι σου, αφού δεν φοράς γόβες. Ναι. Μωρέ, να σας ρωτήσω κάτι άσχετο. Φεύγατε. Εμείς. Κοιτάω αλλού. Αν φεύγαμε. Φεύγατε όμως. Φεύγαμε. Φεύγαμε. Άιντε. Όχι ρε γαμό το. Τι έγινε πάλι. Ο Μπελούτσι έχει ανεμοβλογιά. Ω, τι κακό σας βρήκε. Έλα μωρέ παιχτούρα μαυροτσούκαλε. Παιχτούρα. Ρε παιδιά κάτι γλυκά είχε εδώ, τα φάγατε. Εύα μπορώ να σου ζητήσω κάτι σε παρακαλώ πάρα πολύ. Τι πράγμα. Μπορείς να αφήσεις το μαγαζί να βοηθήσεις εδώ τον εφοριακό με τα βιβλία. Τι να του κάνω δηλαδή. Τι να κάνει το παιδί με τον εφοριακό. Μα κοιτάξτε τα βιβλία, τα τιμολόγια, τι βλέπει, τι δεν βλέπει. Να φωνάξετε το λογιστή σας να το κάνει αυτό. Πού το θυμήθηκε στο λογιστή, έχουμε να τον πληρώσουμε, να τον ενημερώσουμε. Πάρα πολλά χρόνια. Η Εύα καλύτερα, καλύτερα η Εύα. Τέλος πάντων, άμα μπορώ να βοηθήσω, θα πάω. Αύριο έπεσε. Σε ευχαριστώ, παιδί. Καθάρισες πάλι, παιχτούρα. Σπύρο, εδώ. Σκοπός μας είναι να κάνουμε τη γυναίκα να πέσει τα ποδιά μας. Ναι, αρκεί να μην χτυπήσει βέβαια. Αφεντικό. Ναι. Σπύρο. Τι παιδί. Αν πρέπει να προσποιηθούμε ότι είμαστε ευαίσθητοι, θα προσποιηθούμε. Βεβαίως. Πρέπει να δώσουμε στη γυναίκα αυτό που θέλει από εμάς. Του συζητάς. Αν πρέπει να πούμε ψέματα, θα πούμε. Αν πρέπει να δείξουμε ότι έχουμε ενδιαφέρον, δεν έχουμε. Δεν πρέπει να το παίξουμε αδιάφορο, να το ενδιαφερόμαστε. Πρέπει να δείξουμε ενδιαφέρον. Πω, τι είναι αυτό που είπες, ρε γίγαντε, για ξαναπέστο. Μιλάει. Ό,τι χρειαστεί, αρκεί να ανοίξουν οι πύλες του παραδείσου. Ευλόγησε. Καλησπέρα. Χαίρετε. Είμαι η κόρη της οικογένειας και αν θέλετε μπορώ να σας βοηθήσω. Πολύ ευχαρίστως. Παρακαλώ, καθίστε εδώ. Τι θέλετε να σας κάνω. Να μου επανέλθετε τα τιμολόγια γιατί τα συγκρίνω και αυτό κάνω. Α, ωραία. Συγγνώμη, με συγχωρείτε, μισό λεπτό. Έλα, Σπύρο, τι συμβαίνει. Ήθελα να σου πω πώς πάει. Τώρα ήρθε, άνθρωπέ μου, πού να ξέρω πώς πάει. Αυτό που ξέρω είναι ότι για εφοριακός είναι πολύ ωραίο παιδί, ε. Κούκλος. Έλα μου. Θέλω να πω, γιατί ντύθηκες σήμερα σχολικά, δεν μπορούσες να ντυθείς εξωσχολικά. Έλα μου ξανά. Ήρθα να σου πω, βγάλ' το, γιατί εδώ μέσα κάνει ζέστη. Δεν μπορεί να υπάρχει ζέστη κρύο έξω, μέσα έξω, κρυώσεις. Ζέστη κρύο μέσα έξω, θα κρυώσουν. Και άμα κρυώσεις, ποιος θα σε τρύψει. Όχι εσύ πάντως. Έλα μου. Βούλωσέ το εσύ, έλα μου. Δεν πάτε καλά, μωρέ. Δεν πάτε καθόλου καλά. Κι εγώ. Κυρίως εσύ. Λοιπόν, το προηγούμενο ήταν 3.850 και αυτό είναι 4.200. Όχι, θέλω. Φτάνει όμως για σήμερα. Εγώ πρέπει να φύγω. Θα τα πούμε αύριο. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ, καληνύχτα. Καληνύχτα. Λοιπόν, Σπύρο, εγώ φεύγω και θα τα πούμε αύριο. Ναι, κορίτσι μου. Να πάω στο καλό. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύτιμη βοήθεια σου. Να είσαι καλά. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Εσείς αλήθεια, στην εφορία δεν έχετε ωράριο. Τι ώρα τελειώνετε.
Οπότε τελειώσω. Και επειδή δεν είμαι κοτσοπόλη σήμερα, τι ώρα τελειώνεται? Μόλις τελειώσα, θα συνεχίσω αύριο. Αλήθεια, τα βράδια τι κάνετε? Κοιμάμαι. Πριν κοιμηθείτε. Το γύρισε αφεντικό. Πήγαινε μισή γυρίσω καμία και γυρνάζει ώρες. Τι θα λέγατε να πηγαίναμε κάπου να φάμε? Ξεξερός. Δεν το γύρισε, τούμπα το έφερε. Ντροπή. Τι έγινε, παιδιά, αργεί το φαΐ? Γιατί με κοιτάτε έτσι άγρια, σαν έκανα κάτι? Τι γίνεται, τι είναι αυτά που μας λέει η Εύα, αγάπη μου? Τι σας λέει, τους ξέρεψαν 3.000 ευρώ για το χαρτί υγείας και ότι τα μισά τιμολόγια είναι πλαστά? Έτσι είναι η υγιής επιχείρηση στην Ελλάδα, Ελένη μου. Τους λέω ότι ο Σπύρος είναι λίγο παράξενος. Σιγά το νέο, δηλαδή. Ναι, αλλά μου λέει κάτι πράγματα που δεν ξέρω τι να υποθέσω. Γιατί καλέσατε την Εύα στην ταβέρνα, αγάπη μου? Για να βοηθήσει τον εφοριακό στον έλεγχο. Γιατί εγώ και ο Σπύρος απολογιστικά δεν έχω ιδέα. Και ξέρει η Εύα απολογιστικά, λογιστή δεν έχετε, αγάπη μου? Έχουμε, Ελένη μου, αλλά αυτό είναι οικογενειακή υπόθεση. Είναι όμορφος τουλάχιστον αυτός ο εφοριακός, η τζάμπα και η λάμπα? Καλώς. Με μπερδεύεις κι εσύ. Ο εφοριακός, ωραία, η τζάμπα, η λάμπα. Εύα. Γιατί νομίζεις ότι σε φέραμε στο μαγαζί, παιδί μου? Για να ξελογιάσω τον εφοριακό και να μην προσέξει τα πλαστά τιμολόγια. Κατευθείαν στο ψητό, μου αρέσει, εγγονή μου. Εδώ που τα λέμε δεν είναι κακή ιδέα. Αυτοί οι εφοριακοί έχουν πάρα πολλά λεφτά. Έλα, σταμάτα τώρα, οι εφοριακοί έχουν πάρα πολλά λεφτά. Ο Σπύρος θα σκότωνε άνθρωπο για την τιμή της οικογένειας. Ωραία, για να μην έχουμε φόνο, η Εύα θα ξαναπατήσει την ταβέρνα αν δεν φύγει αυτός ο άνθρωπος. Αγάπη μου! Οικογένεια, τι σας έφερα? Τι? Τον κύριο Γεωργόπουλο, τον εφοριακό μας! Ευχαριστώ. Ο κύριος Σπύρος επέμενε να έρθω και δεν μπορούσα να αρνηθώ. Δεν αρνήθηκα. Ναι, δεν σας περιμέναμε και έχουμε στρώσει την κουζίνα. Δεν πειράζει, δεν με νοιάζουν κουζίνες τρόπου τίποτε. Σαλόνι, χολ, ασανσέρ, ακάλυπτους, γκαράζ, οπουδήποτε, που θέλετε. Μάλιστα. Περάστε από εδώ. Πρέπει να τον χαλαρώσουμε. Είπαμε να το χαλαρώσουμε λίγο. Θα με χωρίσει η Ελένη. Αυτό θα με χωρίσει η Ελένη. Αυτή την πιπίλα μην την ξανακούσω, έτσι. Πες της κυρίας Ελένης ότι πρέπει να συνεργαστούμε εδώ πέρα, γιατί αλλιώς μας βλέπουν να μας φέρνει τάπερ στον κορυφό. Ένα πράγμα θα σας πω. Μαύρο φίδι που σας έφαγε. Ελένη μου, άνθρωπος ήταν τόση ώρα στημένος πάνω στα χαρτιά μας. Εκεί είπα, έρθει να πει ένα κρασάκι να ξελαμπικάρει. Κύριε Γιώργο, πλερχόμαστε. Ερχόμαστε. Πολύ ωραίο το σπίτι σας. Πολύ ωραίο. Και πολύ άνετο. Ναι, άνετο. Ναι, άνετο. Δεν βαριέστε, δεν το λες άνετο. Άνετο είναι εδώ κάτω. Δηλαδή, πάνω τα δωμάτια είναι κάτι τρύπες, μην φανταστείτε τίποτα. Παλιό σπίτι, το είχαμε κανονίσει τον πατέρα μου. Πολύ φτηνό από τα παλιά σπίτια. Και εμείς εδώ γενικά ζοριζόμαστε πολύ. Στο τέλος του μήνα, δηλαδή, ψιλοκλέμε. Ο κάτω μήνα για μας, να φανταστείτε, είναι ο Φεβρουάριος. Τα ζόρια. Και παιδιά, όποια γυρίσει, παιδιά. Πολλά παιδιά πάντω. Κρυμμένα από εδώ και μια πεθερά στη μέση, αφήστε κατάσταση. Εσείς, πετε μας λίγο για εσάς. Τι, τόσο νέος, τόσο ωραίος. Πώς και να γίνετε ηθοποιός και γίνετε φοριακός? Μα είμαι ηθοποιός. Έχω και μια ομάδα, αλλά περιμένω την επιχορήγηση. Και μέχρι να έρθει η επιχορήγηση, κάνω τον εφοριακό όπως ο πατέρας μου και ο αδερφός μου. Δηλαδή την κάνατε οικογενειακή επιχείρηση την εφορία. Μάρκο, αγόρι μου, έλα εδώ. Να σε συστήσω. Ο κύριος Γεωργόπουλος, ο εφοριακός που κοιτάζει τα βιβλία της επιχείρησης. Ναι, και εγώ τον βοηθάω. Χαίρομαι πολύ. Ο Μάρκος είναι ο μεγάλος μας γιος. Μάρκο, ο κύριος Γιώργος, εκτός από καταπληκτικός εφοριακός, είναι και σπουδαίος ηθοποιός. Ναι, βέβαια, καταπληκτικός. Εμένα τουλάχιστον με έχει αφήσει άφωνη με τις ικανότητές του. Και σαν εφοριακός και σαν ηθοποιός. Δηλαδή, ποτέ δεν φανταζόμουν ότι ένας εφοριακός μπορεί να κάνει τόσα πολλά πράγματα σαν ηθοποιός. Ένας εφοριακός που είναι ηθοποιός μπορεί να κάνει πολλά ωραία πράγματα. Μπράβο! Μπράβο! Διονύση, αγάπη μου, έλα να με βοηθήσεις μέσα με τα πιατάκια του γλυκού. Ναι, έρχομαι. Θέλω να κουβεντιάσω το θέμα της επιχορήγησης. Διονύση, τι λένε μου? Πρόσεξε καλά, γιατί δεν είναι αστεία πράγματα αυτά. Τι? Μάζεψε τον αδελφό σου και διώξε αυτό το λιγούρι από το σπίτι μου. Δεν μπορεί να καταλάβει, ο Σπύρος. Παιδιά, μην τσακώνεστε. Εάν χρειάζεται να θυσιαστώ για την οικογένεια, θα θυσιαστώ. Θα θυσιαστείς. Τι λες και εσύ, βρε παιδάκι μου, για σύνελφε. Αυτό δεν θέλετε να την πέσει στον εφοριακό, την πέφτει. Την πέφτει. Τι φωνάσετε, ρε παιδιά, τι φωνάσετε. Ακούγεστε μέχρι μέσα, υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Σπύρο μου, μην αγχώνεσαι. Έχω πιάσει το μήνυμα στο Στεφάνο. Μπράβο, ρε κορίτσι. Είναι έξυπνη κοπέλα, το κατάλαβα. Βγάλε αυτό το κοντομπάλι που βάλει ένα τυραντάκι, βγάλε αυτό το σαλβάρι και βάλει ένα κολάν. Τι ακούτε, δεν το πιστεύω. Εύα, τσακίσ τώρα στο δωμάτιό σου και εσύ, Σπύρο. Σταμάτε, Ελένη, όλο μιλά. Κάτσε να σου πω. Εγώ δεν είπα να τα φτιάξουν τα παιδιά. Το όνομα του θα ρίξω την κοπέλα μα εκεί. Αλλά αυτό επειδή όπω είδατε είναι λίγο έω πολύ μουρόχαμπλο, να αισθανθεί καλά, να κάνει μια ωραία έκθεση. Γιατί αν δεν κάνει θετική έκθεση, εγώ και ο Διονύσης θα πάμε φυλακή. Και εσύ θα μα παίρνει με τα ταπεράκια φαγητό. Και εμεί λεφτά για ελικόπτερα δεν έχουμε. Εγώ τελικά να τα φτιάξω μαζί του ή όχι? Να τα φτιάξει. Αχ, να τα φτιάξει. Πώ να τα φτιάξει? Παρέα να κάνουμε σαν φίλοι. Εντάξει, δηλαδή. Δεν θα ανακατευτούμε στην προσωπική σου ζωή. Εμείς. Νέος ωραίος είναι. Να τα φτιάξει. Νέος ωραίος είναι. Τι να σου πω, μωρέ, και εσένα, τι να σου πω. Τι είπα, νέος ωραίος, είπα τίποτα. Εγώ θα τα πληρώσω τώρα όλα. Παιδί μου, κάνω ό,τι νομίζεις. Εμείς θα είμαστε δίπλα σου. Καλημέρα. Καλημέρα.
Γιατί κοιμήθηκε ο πατέρας μου χθες στον καναπέ του σαλονιού? Δεν ξέρω, το συνηθίζει φαίνεται. Να σε ρωτήσω κάτι. Έγινε κάτι με σένα και τον εφοριακό? Σαν τι να έγινε δηλαδή? Δεν ξέρω, γιατί κάπως σε κοίταζε αυτός. Μπορεί να με θεώρησε ωραία κοπέλα και να με κοιτούσε. Εσύ πώς κοιτάζεις όλες τις ωραίες κοπέλες? Εγώ λέω να αφήσουμε τις βλακίες αυτές, γιατί αρχίσαμε κάτι για πλάκα και τελικά θα φτάσουμε να τσακωνόμαστε. Ναι, αλλά πλάκα-πλάκα δεν ζητάτε ένα συγγνώμη, ούτε εσύ ούτε ο Μίτσος. Γιατί να ζητήσουμε συγγνώμη? Είπαμε κάτι που δεν έπρεπε. Αχ, Μάρκο μου, εάν συνεχιστεί αυτό το σκοτζέζικο ντουζάκι μεταξύ αστείου και σοβαρού, σε λίγες μέρες θα έχουμε γίνει από δύο χωριά. Να το θυμάσαι αυτό. Μα τι είπα τώρα? Τι είπα, ρε? Μετά τα χθεσινά, έτσι λιτό στο γιατί κουλέ θα είμαι πολύ τυχερός. Να σου πω, η Εύα είναι έξυπνο κορίτσι. Το πιασέ μέσα στο κόλπο. Αλλά η Ελένη σου είχε αντιρρήσεις. Έδωσα τον λόγο τη τιμή μου στην Ελένη ότι η Εύα δεν πρόκειται να πλησιάσει τον τύπο. Καταλαβες? Πάω μέχρι την τράπεζα. Έχει το νου σου. Πρόσεξε. Πρόσεξε! Προσέχουμε! Μα το έχει πει 100 φορές, δεν είμαστε παιδιά! Λοιπόν, Σπύρο. Με αυτά τα DVD και τα βιβλία θα ρίξεις στην Αγλαία. Έτσι έριξα και εγώ την κατούλα. Πού την έριξες? Στην αγκαλιά μου, πάντα τη ρίξω. Δεν το είναι, γι' αυτό το λέω. Για σπάτε, επειδή εγώ δεν θέλω να έχω προβλήματα άλλα με την Αγλαία. Άστα τα βιβλία έτσι πως είναι, πάντα και πάντα πίσω. Μην το γελάς αφεντικό. Εδώ μέσα υπάρχουν λέξεις κλειδιά για να ρίξεις μια γυναίκα. Δεν έχω ανάγκη από κλειδιά, έχω τα δικά μου τα κλειδιά. Εντάξει. Έχω να λέγει. Ναι. Καλησπέρα, θέλω τα βιβλία του 2007, τιμολόγια και δελτία παραλαβής. Τι είπε? Θέλει τα βιβλία του 2007. Πήγαινε του. 2007 να είναι η ώρα του. Μάλλον το σχέδιο Εύα δεν έπιασε τελικά. Κακό σημάδι αυτό. Πολύ κακό σημάδι αυτό. Γιατί αυτά τα σχέδια, όταν δεν πιάνουν, φέρνουν πάντα τα αντίθετα αποτελέσματα. Έχεις καμιά απάντηση γι' αυτό? Εγώ. Κάτσε να το σκεφτώ. Να και ο εφοριακός. Καλά έτσι και σε πάει σπίτι του αυτός. Ναι, θα μου δείξει τη συλλογή με τα γραμματόσημά του. Άσε μας μόνο. Μπορώ μου, εδώ είσαι? Μέσα. Έξω. Μέσα. Έξω. Ζηλιαρούλες, εδώ είστε? Μέσα, μέσα. Εδώ είμαστε, αλλά έχουμε πάρα πολύ δουλειά. Κάνεις την άκριση. Έλα. Αχ, συγγνώμη, επιτρέπετε? Βεβαίως. Μην σταματάτε. Αν χρειάζεστε κάποια βοήθεια, απλά εγώ είμαι εδώ. Είναι τόσο μπερδεμένα τη δουλειά σας που θα χρειαστώ τη βοήθεια του εφοριακού σας, του λογιστή σας. Α, ήθελα να ζητήσω συγγνώμη και για χθες το βράδυ που εξαφανίστηκα έτσι. Δεν πειράζει, κι εγώ εμφανίστηκα έτσι ξαφνικά. Είμαστε πάτσι. Ξέρετε τι λέω, αγόρια, μια και η Εύα έχει δουλειά, δεν πάμε σε καμιά βολτίτσα να τα πούμε. Ναι, μωρό μου, να πάμε να τα πούμε, γιατί εγώ δεν έκανα τίποτα. Αυτός κάνει συνέχεια βλακίες και με παρασύρει. Εγώ σε παρασύρω, ρε. Εσύ δεν είπες για τον κόλλο της Αλεξοπούλου? Μωρέ, να σας ρωτήσω κάτι άσχετο. Φεύγατε? Φεύγαμε. Φεύγαμε. Πού είχαμε μείνει? Στο κολλό της Αλεξοπούλου. Στο τι, εκεί που εξαφανιστήκατε έτσι ξαφνικά, θυμάστε? Ναι, θυμάμαι. Ωραία. Έχει χαζέψει αυτός, ναι. Έτσι χάζεμα και εγώ όταν κοίταζα τη γατούλα. Να το βλέπω αυτό και σε έχανα και το βραβείο. Σε πιαζώ. Κορίτσια, δεν ξέρετε πόσο με ωφέλησαν αυτά τα σεμινάρια δημιουργικής γραφής που κάνω. Απασχολούσαν το μυαλό μου και δεν σκεφτόμουν το Μάκη. Ναι, βρε Βίκη μου, όμως μήπως ήρθε η στιγμή να το συγχωρέσεις και να τον πάρεις σπίτι, γιατί σέρνεται από εδώ και από εκεί. Και στον καναπέ μου δεν θα έχει πια χώρο, γιατί θα κοιμάται ο Διονύσης. Αχ, βρε κορίτσια, πώς καταντάνε έτσι οι έρωτες. Οι χαμένοι έρωτες. Πώς ξεκινήσατε και πού φτάσατε, να τους διώχνετε. Μα κάνουνε τόσες βλακίες. Ενώ εμείς είμαστε ρομαντικές, είμαστε ευαίσθητες. Αυτή είναι γουρούνια. Όχι, όχι, δεν είναι όλοι γουρούνια, δεν είναι όλοι. Είναι κάποιοι που είναι ευαίσθητοι, λεπτοί και ρομαντικοί. Σα το Σπύρο. Καλά, άμα βρει κανένα τέτοιο, να μα τον δείξει. Το έχω υπόψη μου. Με κάλεσε για φαγητό ο Περικλής. Ποιο Περικλής? Αυτό ο συγγραφέας που μου διδάσκει δημιουργική γραφή. Και τι θα πα? Παντρεμένη γυναίκα! Ρε κορίτσια, το μόνο που θέλω είναι λίγη ποιότητα στη ζωή μου. Θα φάμε, θα μιλήσουμε για σύγχρονη λογοτεχνία και αυτό είναι όλο. Καλά, βρε Βίκη μου, μα κάνουν ό,τι μα κάνουν, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι του αγαπήσαμε και γιατί του αγαπήσαμε. Ναι, γιατί στη φάση που είστε τώρα θα πρέπει να ανακαλέσετε τα στοιχεία εκείνα τα οποία σα έκαναν να του ερωτευθείτε. Διότι βαθιά, πολύ βαθιά υπάρχουν. Ναι, για να το λες εσύ κάτι θα ξέρεις. Εξακοείς. Πάντως η χιλιάρα μηχανή του Μάκη πουλήθηκε προπολού. Καλά, δεν τον ερωτεύτηκες για τη μηχανή? Τον ελεύθερο, ανεξάρτητο, χωρίς κράνος Μάκη, αυτόν ερωτεύτηκα. Όχι, δεν είναι πράγματα της εκκλησίας αυτά, δεν τα εγκρίνω. Συγχύστηκα, πάω στον Εσπερινό ευλόγησου. Και δεν οδηγούμε ποτέ χωρίς κράνος. Ορίστε μας. Αχ, με έβαζε πάνω στη μηχανή και τρέχαμε στην παραλία και ανέμιζαν τα μακριά του μαλλιά. Είχε μακριά μαλλιά ο Μάκης. Ε, ναι, τι, δεν το θυμάσαι? Λαία. Σπύρο. Ήρθες να θυμηθείς τα παιδικά σου χρόνια στο σχολείο? Τι δεν θυμίζω, εγώ δεν θυμάμαι τίποτα από εδώ, σαν πατούσα. Α, θυμήθηκα όμως να φέρω αυτά τα βιβλία που δανείστηκα από την βιβλιοθήκη σας, κάτι DVD με αυτά. The Age of Innocence. Τι έπαθες? Τα χρόνια της αθότητας. Α, ναι, για αθώα πράγματα με ενδιαφέρει. Πέρα από την Αφρική. Ναι, ναι, με ενδιαφέρει πολύ η Αφρική, μια και δεν θα πάω, λέω, ας μάθω για ζούγκλες, μούγκλες, όλα αυτά, κατά.
Είσαι πολύ αστείος και πολύ τρυφερός. Ξέρεις, εγώ νόμιζα ότι έβλεπες μόνο ποδόσφαιρο, τίποτα καουμπόικα και έκανες και απάτες στις ασφαλιστικές. Αγλαία, πολλοί κόσμος έχει κάνει λάθος μαζί μου. Δεν είμαι αυτό που φαίνομαι, ναι. Εντάξει. Ναι. Εγώ είμαι σαν το φαγητό. Τώρα που είπα φαγητό, θα ήθελες να παραφάμε δυο μας. Τρως. Τρώ. Σήμερα. Και εγώ κάθε μέρα τρώω. Για σήμερα μιλάω. Ναι. Ωραία. Πάμε κάπου δυο μας έτσι ρομαντικά να φάμε μια γαρδούμπα. Σαρακοστή πιστεύω. Το ξέχασα. Θα σε πάω στο μπακαλιαράκι. Να φάμε τρία κιλά εκεί πέρα μπακαλιαράκια. Να φάμε σκορδαλιά, να φάμε παντζάρια. Ελαφριά πράγματα. Δεν χρειάζεται. Ναι. Όπου θέλεις να πάμε. Μόνο να μην πέσουμε πάνω στη Βίκη και τον καθηγητή. Γιατί δεν μου αρέσουν εμένα αυτά τα πράγματα καθόλου. Παντρεμένες γυναίκες πρέπει να ανήκουν στους άντρες τους. Η Ελλάδα στους Έλληνες. Τι είπες για τη Βίκη? Η Βίκη θα βγει απόψε με τον καθηγητή της δημιουργικής γραφής. Α, ήταν γραμμένο να με αναστατώσουν εμένα. Εντάξει, αντί θα τα πάρω τώρα, διότι αυτή το πάνω το χοντρίνουν το παιχνίδι και θα χρεωθώ για πολλά χρόνια το μάκι. Κάνε μου τη χάρη, σε παρακαλώ, λέει, αν μπορείς και μπορείς, ναι, να μάθεις τι ώρα και πού και πότε θα πάνε φανέ. Τι, δεν είναι δικό τσομπολιό, όχι προς Θεού, για όνομα του Θεού. Εγώ λέω να μάθεις, γιατί δεν θέλω να μπει ένας τρίτος ανάμεσα σε ένα αγαπημένο ζευγάρι. Τη Βίκη και το μάκι. Μ' αρέσει, Σπύρο, μ' αρέσει πάρα πολύ. Καλά, δεν είναι ώρα να το πούμε εδώ. Θα φάμε, θα τα πούμε. Όχι, εννοώ ότι έχουμε τις ίδιες απόψεις. Και για να μην ξεχνιόμαστε, ευλόγησον. Μη χειρότερα, Θεέ μου. Πω, εδώ μέσα Βασιλεία έχει παρανομία. Θα ασχολείσαι πολύ ακόμη με αυτά τα θυμολόγια. Θέλω να μιλήσουμε. Μισό λεπτό να τελειώσω με αυτά και είναι στη θέση σου. Ναι, αλλά έχει καταντήσει πολύ βαρετό. Έχω να σου προτείνω κάτι. Θέλεις να πάμε για φαγητό? Οι δυο μας. Ναι, οι δυο μας. Και για πότε λες? Και σήμερα το βράδυ, αν μπορείς. Αχ, σήμερα το βράδυ. Ναι, μπορώ. Άλλωστε έχω τελειώσει και με αυτά. Πού λες να πάμε? Σκεφτόμουν έτσι ένα εστιατόριο. Σούσι. Όλα πάνε καλά. Τι είπες, ρε? Όλα πάνε καλά, αφεντικό. Τι εννοείς με αυτό? Θα φούνε σήμερα το βράδυ για φαγητό, οι δυο τους. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η κοπέλα είναι γάτα, ο τύπος είναι ψώνιο, καθαρίσαμε, αφεντικό. Και εμένα θα με καθαρίσει η Ελένη. Άσε ο γιος μου, θα με πετάξει από καμιά ταράτσα. Και για όλα αυτά φταίει ο Σπύρος. Τι πιστεύεις ότι θα τα φτιάξουν αυτοί οι δυο? Και τι θα έχουμε αυτό τον εφοριακό μας τα πρίζω εδώ μέσα? Δεν τα σηκώνω εγώ αυτά, αφεντικό. Σφίξε την καρδιά σου και θα δούμε τι θα γίνει. Γεννησί, φεύγω, τα λέμε στο σπίτι. Στο κάτω βλέπει, ξέρω. Φεύγω κι εγώ. Από τώρα. Ναι, ως τώρα δεν έχω βρει κάτι επιλείψουν στα βιβλία σας. Ψάξατε καλά, σίγουρα. Ναι, σίγουρα. Είμαστε σοβαροί επιχειρήσεις εξάλλου. Δεν υπήρχε περίπτωση να βρείτε κάτι επιλείψιμο. Εντάξει, καλή μέρα είναι. Γεια σας. Γεια. Σας περιμένουμε, Πρέπει. Θα σας τα έχω όλα έτοιμα. Μην αργήσετε. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα εμείς εδώ μέσα. Τίποτα. Έλα μέσα, ρε ψώνια, στο διάλογο. Πού πάω, ρε Σιαφρούλα, πού πάω? Πας να φας έξω. Ναι. Πάω να φάω με κάποιον που δεν με ενδιαφέρει, ενώ αυτός που με ενδιαφέρει είναι ο Μάρκος. Ξέρεις πόσα πετυχημένα ζευγάρια ξεκίνησαν έτσι, αδιάφορα? Δεν είναι όλες οι ώρες ίδιες, Σιαφρούλα. Μπορείς για μια στιγμή να το βουλώσεις και να μιλήσουμε σοβαρά? Ένα βραδινό φαγητό είναι. Τι μπορεί να συμβεί σε ένα βραδινό φαγητό? Τίποτα. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι εγώ κάνω κάτι απλά και μόνο για να τη σπάσω τον Μάρκο. Και όχι για να βοηθήσει την επιχείρηση Μαυροτσούκαλου. Ναι, γιατί είχα μεγάλη καώρα για την επιχείρηση Μαυροτσούκαλου. Απλά τσαντίστηκα εκεί με το σκηνικό με την Αλεξοπούλου και ήθελα να του κάνω κάτι ανάλογο. Αλλά αυτός δεν βγήκε μαζί της. Ένα σχολείο για τον κόλο της έκανε το πουλάκι μου. Οκ, πάρε τηλέφωνο και πες ότι σου έτυχε κάτι. Συγγνώμη. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ να πηγαίνω. Έχω μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά. Πάω να βρίσω το Μίτσο. Θα βγεις? Μάλλον. Με τον εφοριακό? Μάλλον. Όχι με τον εφοριακό. Όχι με τον εφοριακό, μάλλον. Καλά άκουσα τον πατέρα μου και το θείο του Σπύρο που τσακωνόντουσαν. Πολύ λεπτό εκ μέρους σου, Ευάκη, να βοηθήσεις την επιχείρηση. Λέω κι εγώ, τόση ευαισθησία. Για μια στιγμή πήγα να τα κρίσω από τη συγκίνηση. Ναι! Ναι! Και μετά λες εμένα όριμο. Εσύ τι είσαι, η όριμη? Βρίσκεις ένα τυχαίο τύπο, ένα άσχετο και βγαίνεις μαζί του για να με κάνεις να ζηλέψω. Να περάσετε όμορφα. Έλα, ρε μεγάλε. Πολύ άνετο σε βλέπω. Δεν σε νοιάζει δηλαδή που θα βγω μαζί του? Καθόλου. Ένα τραπέζι. Να του δώσεις χαιρετίσματα, Ευάκη. Καλά να περάσετε. Τέλεια. Σκατά. Εγώ που λέω στα Αγλαία μου, όταν ήμουν μικρό στο χωριό του πατέρα μου, έπαιζα εκεί με τους φίλους μου. Πολύ παίξα. Τρέχαμε, κυνηγούσαμε τις γάτες, τις πετροβολούσαμε, κλωτσούσαμε τα σκυλιά, τρέχανε αυτά από πίσω, προσβαίναμε έξω από το χωριό. Έστω. Και πηγαίναμε προς το μοναστήρι, είχαμε ένα μοναστήρι εκεί κοντά. Βέβαια να πάμε, πηγαίναμε για τζιρνίκια. Τζιρνίκια. Τι είναι? Τα τζιρνίκια. Ωραία, και ανεβαίναμε εκεί στα τζιρνίκια, παίρνουμε τα αυγά από τις φωλιές, τα πετούσαμε. Θυμάμαι, έπεφτα μέσα στο μοναστήρι της Κάνης Καλόβρης, σαν εξούδες ήταν. Εγώ, μαύρα, κίτρινα. Όχι. Μετά χτυπούσα την πόρτα, έμπαινα μέσα, με ξέρανε. Μου δίναν το λάστιχο, πότισα τα λουλούδια και μετά πήγε στο κατηχητικό. Στο κατηχητικό, Σπύρο. Δηλαδή, ήσουν
καλό παιδάκι, Το καλύτερο. Με είχαν στα οπαμπο. Σπύρος, ο Άγιος Σπύρος. Να σου πω κάτι. Όταν σε πρωτογνώρισα, είχα την εντύπωση ότι ήσουν ένας πρωτόγονος άξεστος αγρίκος. Εγώ. Λίγο χωριάτης. Εγώ. Όχι, αλλά τώρα όμως. Τώρα έτσι που γνωριστήκαμε περισσότερο, που βγαίνουμε μαζί, που πίνουμε το κρασάκι μας. Τώρα έτσι νομίζω ότι ταιριάζουμε. Και βέβαια ταιριάζουμε. Κόψα σου. Εμένα το δικό μου. Τα παιδιά. Τα παιδιά. Τα παιδιά. Η βάση στην οικογένεια είναι ο πυρήνας που την αποτελούν οι γονείς. Ναι. Δύο άτομα, εσύ και εγώ. Τα παιδιά είναι ο αρχός αυτής της εκρηκτικής σχέσης του πυρήνα. Αχ, αυτό και εγώ στο μυαλό μου συνέχεια τον εκρηκτικό πυρήνα. Ναι. Δηλαδή, όμως θέλω να πω ότι συζητάμε για τον ιερό θεσμό της οικογένειας γενικώς. Ναι, βέβαια. Ναι. Και το κυριότερο απ' όλα είναι για μένα να αφήσουμε τη θεωρία και να πάμε στην πράξη. Δεν είναι κακό να είμαστε λίγο πρακτικοί. Βέβαια. Σχεδόν δεν σε γνώρισα σήμερα. Είσαι διαφορετικός. Αυτό είναι καλό ή κακό? Είσαι πιο απελευθερωμένος. Άλλος άνθρωπος. Μην ξεχνάς ότι είμαι και ηθοποιός. Οι μεταμορφώσεις για μένα είναι παιχνιδάκι. Ναι. Να δούμε πώς θα χαλαρώσουμε εσένα τώρα. Αυτό θα χρειαστεί λίγη προσπάθεια. Μα όχι πάρα πολύ. Ξέχασα να σου πω ότι είμαι και σκηνοθέτης. Έρχονται απανωτά τα χτυπήματα. Τι έλεγες, Σπύρο μου? Έλεγα, Γαλλία μου, ότι δεν μπορεί ο καθένας να κάνει στη ζωή του ό,τι θέλει όταν αποφασίσει να κάνει οικογένεια. Πρέπει να είναι όλοι μαζί, αγαπημένοι, αγκαλιασμένοι. Δεν μπορεί ο καθένας να ανοίγει την πόρτα και να βγαίνει και να πηγαίνει με οποιοδήποτε. Γιατί, Σπύρο μου, ελεύθεροι άνθρωποι, είμαστε ό,τι θέλουμε κάνουμε. Μόνο στο Θεό δίνουμε αναφορά. Μέσα στο Θεό, καταλαβαίνω. Έχει υποχρέωση να λες τον σύντροφό σου. Δεν μπορεί να βγαίνει και να πηγαίνει όπου θέλει, καταλαβαίνεις. Μα εγώ δεν πάω όπου θέλω, Σπύρο μου, μαζί σου έρχομαι. Μα δεν μιλάω για εμάς, βρε, Γαλλία μου. Για άλλους λέω, για άλλους που νομίζουν ότι αλλού βαρούν το όργανο και αλλού είναι ο γάμος. Αχ, να ήταν εδώ ο γάμος. Σε παρακολουθούσα τι έλεγες. Όχι, ρε γάμο το. Τι γίνεται, λέει τίποτα σημαντικό? Ο Τωροσίδης λέει, έχει μαγουλάδες τώρα. Αμαγουλάδες. Διονυσή, έτσι και υποψιαστώ ότι η Εύα βγήκε με τον εφοριακό, δεν ξέρω κι εγώ τι θα κάνω. Ποιον εφοριακό, Έλενα? Με τα παιδιά εννοώ. Ο εφοριακός ήταν στο κρεβάτι του. Ξέρεις την ορίσκη μου, τι εφοριακή. Επιτέλους τα φτιάξατε. Με είχατε πρίξει. Τι έγινε, η Εύα δεν είναι μαζί σας? Η Εύα. Είναι μαζί μας. Η Εύα δεν νομίζω ότι είναι μαζί μας. Δεν είναι μαζί μας η Εύα γιατί έχει καλύτερα πράγματα να κάνει. Η Εύα, πάμε μέσα. Διονύση! Τους ακολούθησα. Ποιους? Τη Βίτη με τον συγγραφέα του Γλυκού Νερού. Μου είπε ο Σπύρος ότι θα βγαίνανε. Γιατί κάνεις έτσι, κατουργέσαι? Γιατί είμαι σε περένταση. Και ξέρεις που πήγαν? Πού? Στο στέκι που πάμε με την κατούλα, κατάλαβε? Στο στέκι μου. Πάμε. Πάμε. Προχώρα, προχώρα. Φύγε. Θα φάει μία ξύλα με κουνούρια τσάλι. Εγώ πότε θα φάω ξύλα από την γειτονιά, να δούμε. Στο στέκι λέει που πάνε με τη γατούλα. Πού στα κομμάτια είναι αυτό το γατουλόστικο? Κοίτα, Γιώργο, πρέπει να σου μιλήσω για κάτι. Μου είναι λίγο δύσκολο, είναι η αλήθεια, αλλά δεν θέλω να νομίζεις λάθος πράγματα για μένα. Τι θες να μου πεις, ότι βγήκες μαζί μου για να κάνεις το φίλο σου να ζηλέψει? Το κατάλαβες. Ηθοποιός είμαι. Μπορώ να διαβάζω τους ανθρώπους. Και παρόλα αυτά ήρθες. Σκέφτηκα ότι ένα ρομαντικό δείπνο με μια όμορφη κοπέλα σαν εσένα δεν ήταν άσχημη ιδέα. Α, δηλαδή είσαι ό,τι φάμε, ό,τι πιούμε και ό,τι αρπάξει, έτσι? Είπαμε, σκηνοθέτης είμαι. Νέα Υόρκη. Είναι η πολιτεία που με συγκλώνησε. Πιο πολύ από όλες σε όλο το πέρασμά μου αυτά τα χρόνια. Κατήντησα σχεδόν ανέστιος και πένης. Αυτή η μοιραία πόλη, η Αλεξάνδρεια, όλα τα χρήματά μου τα φάγε. Αυτή η μοιραία με το δαπανηρόν της βίο. Όμως είμαι νέος και με υγείαν αρίστη. Κάτοχος της ελληνικής θαυμάσιος. Ξέρω και παραξέρω Αριστοτέλη, Πλάτωνα, τι ποιητάς, τι ό,τι κι αν πεις. Κάπα πει καβάφης. Έχεις πάει ποτέ? Πού? Στη Νέα Υόρκη. Στη Νέα Υόρκη όχι, αλλά έχω πάει Μύκονο. Δύο φορές. Εκεί γεννιέται και οριμάζει ο πολιτισμός της ανθρωπότητας. Στη Μύκονο. Στη Νέα Υόρκη. Στη Βόρεια Αφρική ο Άγιος Μάξιμος οργάνωσε την αντίστασή του κατά της νέας αίρεσης του μονοθελητισμού. Έλα. Ναι, βοηθώντας έτσι τη σύγκληση τοπικών συνόδων για την καταδίκη του. Το 646 πήγε στη Ρώμη, όπου ποιος ήταν τότε πάπας? Ποιος? Ο Άγιος Μαρτίνος ο Ομολογητής.
Ναι, Σπύρο. Ναι, Σπύρο, αυτός ο Πάπας. Ναι, Αγλαία, και ο Μπούκοβ ήταν προπονητής των Ολυμπιακών, μια και μιλάμε για θρησκείες. Αχ, σε παρακαλώ, μην το μειώνεις έτσι όλα. Δεν τα μειώνω, δεν μειώνω. Για θρησκείες μιλάμε. Και για μένα ο Ολυμπιακός είναι θρησκεία, συγγνώμη. Ναι, επειδή μάλλον δεν σου έδωσε να το καταλάβεις, να σου το πω από την αρχή. Όχι, μην το πεις, τα κατάλαβα. Για Ρώμη μιλάμε. Ρώμα, Μίλαν, Ίντερ, Μπαρσελόνα. Δεν κάνουμε συζήτηση τσάπα. Μη στεναχωριέσαι, τρώγε. Αυτό ήρθαμε για να φας και να μην στεναχωριέσαι. Τρώγε. Σε καμαρώνω. Jean-Marie Gustave Le Clujo. Βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας 2008. Ναι, ναι, κάτι έχω ακούσει. Κοίταξε, για μένα ο Jean-Marie Gustave Le Clujo είναι ο συγγραφέας της ρήξης. Ο ποιητής της περιπέτειας, της έκρηξης των αισθήσεων. Αντίθετα τώρα με τον Jean-Marie Gustave Le Clujo, ο Τούρκος νομπελίστας συγγραφέας, ο Χραν Παμούκ, χαρακτηρίζεται όχι μόνο από υψηλές αισθητικές αξίες, έτσι, αλλά και από τις αξίες της μνήμης. Χωρίς φόβο, χωρίς όρια, της ανεκτικότητας, της διαλλακτικότητας και της πολυπολιτισμικής αμφισβήτησης. Είσαι αμήλικτος. Ναι, είμαι αμήλικτος. Και θα συνεχίσω να είμαι αμήλικτος. Γιατί βάσει της ετεροχρονισμένης δομικής αντιπαλότητας, οι σύγχρονες κοινωνίες που μαστίζονται από το προτσές του προλεταριάτου καταλήγουν να διαλύουν τον κοινωνικό ιστό που τόσο καλά δομείται αιώνες τώρα ανάμεσά τους. Δηλαδή, είσαι αριστερός. Δεν κατάλαβα την ερώτηση. Πάρα πολύ αριστερός. Πιο αριστερά δεν γίνεται. Άφησε με, Διονύση, άφησε με. Όχι, μάχη το καυγαμίλο. Μίγα σίδερο και το κουνούπι ατσάλι. Μισή ώρα αυτό φωνάζει, μας πετάνε κέρματα στο δρόμο. Μάκη, τι θες εσύ εδώ? Παρακαλώ, ο κύριος. Μάκης Κοτσάμπας, Ισφανοποιεί Αβαθές. Ο σύζυγος της κυρίας από εδώ. Ποιος σύζυγος? Αυτός που μου είπες ότι έχασες. Υπάρχουν χαμοί και χαμοί. Και εσύ σαν χαμένος που είσαι, Μάκη, σήκω και φύγε τώρα! Γατουλά, θα φύγω, αλλά θα έρθεις και εσύ μαζί. Γιατί αν δεν έρθεις και εσύ μαζί, πρώτον, θα του κάνω τα μούτρα κοιμά και δεύτερον, θα του κάνω τα μούτρα κοιμά! Να κόψω το κοιμά, πάω λίγο δίπλα, γιατί έχω μια κρεμότητα εγώ. Το σκέφτεσαι ακόμα? Διονύση, τι γίνεται? Γεια σας. Έμα, παιδί μου, πήγαινε σε παρακολουθώ να μιλήσω στον κύριο Γιώργο Πλήγο. Μου παραγγείλει φαγητό. Ελάτε τώρα φαγητό. Το κορίτσι, κύριο Γιώργο Πλήγο, είναι ανήλικο, ε. Και εγώ είμαι υπεύθυνο για τη ζωματική τροχερότητα. Έγινε κατανοητό. Ήρθε και έδεσε το γλυκό. Θα πάμε και γλυκό, ε. Βέβαια θα φάμε. Αλλά μέχρι να φάμε το γλυκό μα πρέπει να φάμε το φαγητό μα και να υμνούμε τον κύριο που μα έδωσε τη δύναμη να τρώμε αυτό το ευλογημένο φαγητό. Σκύψε. Ευλογημένη. Διονύση ήρθε για φαγητό επειδή το ήθελα, εντάξει. Λοιπόν, κύριε Γεωργόπουλε, εμείς τη στήσαμε όλη αυτή την ιστορία. Τη ρίξαμε δίπλα σας για να σας παρασύρει, για να βοηθήσει την κατάσταση. Το παραδέχομαι. Τσιμπημένα τιμολόγια, κάντε ό,τι νομίζετε. Βάλτε μας πρόστιμα, βάλτε μας φυλακή, να τελειώνουμε. Δεν μας τα πρίξετε κιόλας, ε. Μισό λεπτό, τι θα γίνει με την επιχορήγηση? Την επιχορήγηση της θεατρικής ομάδας, εντάξει. Ξεχάστε τι. Καλά μου είχαν πει αυτό το σύριαλ. Γρήγορα τελειώσει το βραδινό. Τι έγινε? Βαρέθηκα, αυτό έγινε. Εσύ τι κάνεις, γράφεις καινούριο τραγούδι? Ναι. Γράφω ένα καινούριο τραγούδι για ένα χαζό αγόρι που είναι ερωτευμένος με μια κοπέλα που καμιά φορά της λέει καμιά βλακεία και αυτή θυμώνει. Εκεί σταμάτησα. Μπορείς να προσθέσεις ότι και η κοπέλα κάνει βλακίες γιατί τον αγαπάει πάρα πολύ? Τόσο που αυτό την ξεπερνάει. Και μετά? Πώς συνεχίστηκε η ιστορία? Η κοπέλα πήγε για φαγητό με έναν άλλον άντρα. Ναι, αλλά δεν μένει έως το τέλος, γιατί είναι πολύ ερωτευμένη με το αγόρι της, που είναι λίγο χαζούλης. Και ανώριμος, ε? Ναι. Αλλά αυτή η ιστορία έχει happy end. Λες, ε? Για να δούμε. Εκεί που πηγαίναμε πάντα, είπε ο Μάκης. Σταμάτησα. Δεν μου λες, έγινε κάτι με το Μάκη και τη Βίκη. Μήπως έγινε με την Εύα και τον Εφοριακό? Γιατί δεν μου λέει κανείς τίποτα εμένα σε αυτό το σπίτι. Έλα το μόνο, Μίρια, ξέρω να μιλάω. Συνέχισε τώρα να μιλάς, αν μπορείς βέβαια. Θεωρείς, έχεις γίνει σαν το Δόγκανο. Αν δεν γύρισε όμως η Εύα. Γύρισε και η Εύα και ο Μάρκος, έλα να δεις. Παναγία μου, ευτυχώς.
πρώτη φορά κάνω το σταυρό μου που είναι μαζί. Πάμε τώρα στο κρεβατάκι μας να σου πω τι ακριβώς έγινε. Για μένα είσαι μόνο υποσχέσεις. Όχι πια, όχι πια. Εκείνη τη νύχτα στο σπίτι δεν ακούστηκε εκεί. Κανένα μαλλιάρο τέρας δεν με ξύπνησε και έτσι κοιμηθήκαμε όλοι ήρεμα. Όχι βέβαια καθένα στο κρεβάτι του, αλλά ήρεμα. Εκτός από το δικό μας. Καμιά φορά βλέπω ξανά το τριχωτό τέρας να έρχεται προς το μέρος μου. Και τότε φοβάμαι πολύ και ξυπνάω. Το κακό είναι ότι ξυπνάνε κι άλλοι μαζί με μένα. Μάρκο, Μάρκο! Το τέρας! Μάρκο! Το τέρας! Βοήθεια! Βοήθεια! Σταμάτα, Μάρκο και Μάρκο! Μάρκο! Τι έγινε? Μπορώ να κοιμηθώ μαζί σου, ο Μάρκος με αφήνει. Έλα. Πρόσεξε όμως, Φίφη. Ο Γιαννάκης, μικρό στο μάτι, μεγάλο στο κρεβάτι. Καλά, είσαι τίγκα διαστραμμένος, αγόρι μου. Δεν φτάνει που κοιμάσαι στο κρεβάτι μας, αλλά μας πετάς και το δίθεν σου πιάσου στη μούρη μας. Κι εγώ κάθομαι και αντέχω την ποδαρίλα σου. Την ποδαρίλα μου. Την ποδαρίλα μου. Τι κάνεις, μωρέ, σταμάτα! Την παλιά μας κάστανο, εσύ. Σταμάτα, εσύ. Θανάση, τι κάνεις, τι είναι αυτό το σπιάνι, πού το βρήκες? Εγώ αυτό το βρήκα εδώ. Ο Γιαννάκης που είναι? Μαρκο, τσι. Α, Φίδη, γιατί δεν κοιμάσαι στο κρεβάτι σου, παιδί μου? Γεια σας. Γεια σας, λέει. Άκουσα τι είπε. Ελένη, αν συμβαίνει αυτό που υποψιάζομαι. Όχι, αποκλείται να συμβαίνει αυτό που υποψιάζεσαι. Εγώ νομίζω ότι συμβαίνει αυτό που υποψιάζομαι. Ψυχραιμία, Διονύση. Ποιος το έκανε αυτό? Ποιος το έκανε αυτό? Ποιο? Μην κυρίσει μου, μην τους τυπήσει με το φως. Πιστεύω, πάλι τα ίδια, μωρέ. Σίγω, σίγω, κάθε οικογένεια έχει και τα μυστικά της, λέει η γιαγιά Ιφηγένεια. Αυτά είναι που τις κρατάνε ενωμένες. Εμείς όμως κάθε φορά που τσακωνόμαστε, τα βγάζουμε παράρτημα στη γειτονιά. Γι' αυτό δεν ξέρω για πόσο ακόμα θα μείνουμε ενωμένοι. Πρόσεχε, καημένε μου. Ποιος το κάνει αυτό, ρε παιδιά? Άκου τι λέει ο Ντομή. Τι λέει, ρε. Είμαι κόκκινος, θέλω να παραμείνω στο λιμάνι, άρε μεγάλε. Ρε, εμείς θα πάρουμε τον ντάμπλ και θα δικαιωθούμε, άσε τώρα. Δεν θα φορούσα ποτέ τη φανέλα του Παναθηναϊκού, ακόμη και αν δεχόμουν μια πολύ καλή πρόταση από οικονομικής πλευράς. Σωστός. Καλημέρα σας. Καλώς το λέβετε. Εσείς πιστεύετε ότι εκτός από πρωτάθλημα θα πάρουμε και κύπελο φέτος? Ολυμπιακοί είστε? Ναι. Ναι, γιατί εσείς τι είστε? Παρακαλώ τον κύριο Σπύρο και Διονύση Μαυροτσούκαλο. Ο Σπύρος ο Μαυροτσούκαλος είμαι εγώ. Αν είσαι τίποτα ασφαλιστής, τζάμπα ήρθες. Και αν είσαι και προμηθευτής, ακόμα χειρότερα. Τα έχουμε όλα. Άμα θέλετε καμιά φαναρτζοδουλειά, πηγαίνετε αλλού, γιατί απέναντι είναι κλειστά. Γιώργος Γεωργόπουλος, Υπηρεσίες Ειδικών Ελέγχων. Όπως λέμε εφορία. Όπως λέμε εφορία. Όπως λέμε κλάφτα χαρά λέμε. Τα παιδιά κάνουν πλάκα, σκάστε. Να σας ετοιμάσω ένα μεζεκλίτι, μια μπυρίτσα, τι να φέρω? Να μου φέρετε τα βιβλία των τελευταίων 4 χρόνων. Αυτό είναι εύκολο. Δεν το λες? Αν θέλετε, μπορείτε να καλέσετε και τον λογιστή σας. Αυτό είναι δύσκολο.
Αυτό το λες. Επίσης θέλω έναν ήσυχο χώρο για να ξεκινήσω τον λεπτομερή έλεγχο. Σήμερα από την ώρα που ήρθατε μας έχετε ζαλίσει με αυτόν τον έλεγχο. Τι είναι αυτό, Σαρούτζε, τι πρέπει να γίνει αυτό. Έχω χάσει τον έλεγχο, παιδιά, είμαι σε απόγνωση. Χαίρετε, κύριε. Α, να σας στήσω και τον κύριο Διονύση Μαυροτσούκαλο, αδερφός μου. Έχει 5 παιδιά. Βάλτε πεθερά γυναίκα, 8 μελή οικογένεια. 8 στόματα για να τα θρέψει. Θέλει. Γιατί με κοιτάτε έτσι, κύριε. Δεν έχω όλο το μήνα μπροστά μου. Θέλω τα βιβλία για να ξεκινήσω τον έλεγχο. Ωραία, καθίστε που νομίζετε μέσα στο μαγαζί. Έτσι αλλιώς άδειο. Καθίστε. Εφορία. Και τι θέλει. Να κάνει έλεγχο στα βιβλία. Ποια βιβλία. Στα βιβλία, επειδή είναι γενικώ αυτά που έχουμε. Τα βιβλία. Αυτά που δίνουμε στην εφορία, αυτά που κρατάμε στο σπίτι, δηλαδή. Στην εφορία. Μα τα ψεύτηκα, βέβαια. Ποια ψεύτηκα. Τα ψεύτηκα, τα λόγια, τα μεγάλα. Αφήστε τα τραγούδια και φέρτε παραστατικά, τιμολόγια, δελτία αποστολή, όλα. Τώρα τα φέρουμε σε λίγο, θα τα φέρουμε. Τώρα. Να πάω να φέρω και τα δικά μου. Καλά μου είχαν πει για αυτό το μαγαζί. Άντε να τελειώσω την τάξη να φύγω από το σπίτι. Δεν αντέχετε όλο ο πατέρας μου. Δεν αντέχετε. Να περάσει η Εύα σε ένα πανεπιστήμιο. Εγώ δεν θα περάσω πουθενά. Θα την παστακωθώ στον Σβέρκο και θα πάμε να μείνουμε μαζί. Έλα εδώ, ρε. Έλα εδώ. Κοίτα, ακόμα να αποκτύψει ο Παναγιώτης. Τι κορμί είναι αυτό. Ο Παναγιώτης και το κορμί θα τους λέμε. Τι έγινε, τα βρήκατε με την αφρούλα. Όχι, μου κάνει μούτρα. Αλλά δεν πειράζει, θα το παίξω λίγο διάφορο εκεί και. Όπω φίλε, ζαλίστηκα, ε. Τι κορμάρα είναι αυτή. Ναι, η αλήθεια είναι ότι η κοπέλα έχει ωραίο κορμί. Τυχερός ο Παναγιώτης. Τυχερός. Τέτοιος κόλλος ούτε στον ύπνο μας. Ούτε στον ύπνο μας, αδερφέ, τέτοιος κόλλος. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο κόλλο. Δεν έχω ξαναδεί μεγαλύτερα λιγούρια από εσάς. Εμείς θέμε, ρε, που νομίζαμε ότι είστε και διαφορετικοί. Για ποιον ακριβώς λόγο νομίζαμε ότι είναι διαφορετικοί. Καλέ, γιατί είμαστε. Όχι, με συγχωρείς, εγώ δεν είμαι καθόλου διαφορετικός. Αυτός δεν είναι καθόλου διαφορετικός. Και άμα με φτύνουνε, γίνομαι και χειρότερος. Πάω για μάθημα. Έλα, ρε, μεγάλε. Για χάρη μου θα γίνεις και καλός μαθητής τώρα που τελειώνεις το λυκείο. Παιδιά, ακούστε και θαυμάστε. Ευάκη, καταλαβαίνεις ότι αυτό έγινε για πλάκα, έτσι. Καλά, αγόρι μου. Κοίταζε εσύ τον κόλο της Αλεξοπούλου και άσε με εμένα. Γιατί κι εγώ για μάθημα πάω. Αφουλά, αφουλά. Συγγνώμη, αλλά. Το φτύνει μια εβδομάδα τώρα. Τι θες να κάνει. Ήθελα να σου τη βγει, καταλαβες. Οκ, θα το κάνω μηνιαίο το φτύσιμο. Γιατί δεν σου πέρασε ακόμα. Ξέρω, αυτό παρά λίγο να πάνε με την Εύα. Καταρχήν, δεν πήγανε με την Εύα. Το ξεκαθαρίσαμε αυτό. Και κατά δεύτερον, σ' αγαπάει, βρε το παιδί. Και αφού με αγαπάει, γιατί κοιτάει ξένου κόλου. Αφουλά. Άντρες είμαστε. Να μην θαυμάσουμε ένα κόλο. Το ωραίο. Έτσι κι αλλιώς μια πλάκα ήταν. Πλάκα του κόλου όμως. Ρε τον Παναγιώτη. Ένα σαγκωράκι έχει κατσικλώσει. Τι θα γίνει με τα τιμολόγια. Έρχονται, φέρε τα τιμολόγια, παιδί μου. Φέρε τιμολόγια. Πρέπει να μείνουμε ψύχρεμοι και συγκεντρωμένοι, αδερφέ. Καλημέρα σας, αδελφή. Η Αγλαία. Σκύρο, τώρα δεν είναι για η Αγλαία. Τώρα έχω το λεωφορείο. Α, την Αγλαία τώρα. Ναι, αλλά έπρεπε να τα σχολείο. Άρα ήρθε για μένα. Τι θα γίνει με τα τιμολόγια. Έρχονται, φέρε τα τιμολόγια, παιδί μου. Περιμένουμε να φέρε τα τιμολόγια. Τι έγινε, ρε παιδιά. Το ξεφορτωθήκατε το μαλλιά. Πρέπει να πάω στα κράμπα, μάλλον. Γεια σας, κυρία Αγλαία, τι μου κάνετε. Ευλόγησον, κύριε Κεράσιμε. Τι θα προσφέρουμε στην κυρία Αγλαία. Ένα τήλιο, Σπύρο μου. Ένα τήλιο για την κυρία Αγλαία. Ακόμα στο τήλιο είμαστε. Πρέπει να σου κάνω ιδιαίτερα, δεν προχωράει το πράγμα. Εσύ. Θα κοστίσει λίγο παραπάνω, αλλά θα το βάλεις έξω. 3.500 ευρώ χαρτί υγείας. Μα τι το κάνετε. Το λέει αυτό. Αυτό, ναι.